Κύριε Σπυρτούνια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, χτυπά σήμερα η καρδιά του συνεδρίου με πολλούς συνέδρους, περισσότερους από 400 από ό,τι μαθαίνουμε, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, εκλεκτοί καλεσμένοι και ομιλητές, βέβαια, έτσι. Βεβαίως, έχει μάλλον καταστεί το φορολογικό μας συνέδριο εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη πλέον ένας θεσμός, το οποίος, όπως είπατε και πολύ σωστά, συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της επιχειρηματικότητας, των οικονομικοτεχνικών, θα έλεγα, εξπερτής, όλων των ανθρώπων εκείνων που ασχολούνται με τα φορολογικά, λογιστικά και οικονομικά. Ξέρετε, το συνέδριό μας έχει και μια τεχνοκρατική, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, ταυτότητα, και γι' αυτό τον λόγο σήμερα έχουμε, θα έλεγα, παραπάνω από 420 ήδη ανθρώπους καταχωρημένους να προσέλθουν στο σημερινό συνέδριο. Είναι σε εξέλιξη, κύριε Σπυρτούνια. Τι ώρα ξεκινήσαν οι εργασίες? Πριν από περίπου μία ώρα, έτσι. Ναι, πριν από μία ώρα και μάλιστα στο βήμα τώρα είναι ο κύριος, ο διοικητής της Ανώτατης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Πιτσιλής. Ήταν ο υπουργός, ο κύριος Καράγουλου, πριν για ένα σύντομο χαιρετισμό. Και στο τέλος του συνεδρίου αναμένουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Βατζιόπουλο, που θα κάνει την κεντρική του ομιλία, με την οποία θα κλείσει και το συνεδριό μας. Στο επίκεντρο πάντως θα βρεθούν και φέτος, όπως κάθε χρονιά, έτσι, κρίσιμα και εξόχως επίκαιρα θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, έτσι, που απασχολούν βεβαίως σήμερα την οικονομία της χώρας. Όλο τον κόσμο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το φορολογικό πάντα ανέκαθεν ήταν ένα, θα έλεγα, ζεστό θέμα, ας πούμε, για να το συζητάει κανείς. Έχουμε βέβαια και την, θα έλεγα, και την τύχη να συμπέσει η διεξαγωγή του συνεδρίου μας με την κατάθεση του φορολογικού μας σχέδιου, όπως γνωρίζετε. Οπότε αυτό δίνει ένα παραπάνω, θα έλεγα, χαρακτήρα στο συνέδριο, να συζητηθούν κάποιες παράμετροι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Άρα να περιμένουν να βγουν και οι δισούλες. Λογικά, μπορεί να έχει δισούλες από, δεν ξέρω, από κυβερνητικής πλευράς, αλλά σίγουρα από την άποψη και τις καταθέσεις των εμπειρογνωμών όσον αφορά κάποια θέματα, σίγουρα αυτά θα κατατεθούν εδώ στο συνέδριό μας υπό μορφή συμπερασμάτων κιόλας. Πάντως, υπάρχουν πολλές, έτσι, θεματικές κατηγορίες, όπως η ομαλοποίηση της φορολογίας, από ό,τι διάβαζα, σε πλαίσιο δημοσιονομικής ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, η φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση, η ψηφιακή ωριμότητα, άλλο μεγάλο θέμα. Βέβαια, για την οικονομική ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη, φυσικά, ξένων επενδυτών. Νομίζω ότι οι ψηφιακές πλέον τεχνολογίες είναι το α και το ω, εάν θέλει κάποιος, μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να επιτύχει λίγο πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της διακυβέρνησης. Άρα συμπεριλαμβάνουμε, δηλαδή, και των φορολογικών εσόδων και της άταξης προδιαφυγής, αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη με ένα πολύ καλύτερο και αποτελεσματικό τρόπο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Και θεωρούμε ότι κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα υποβάλουμε στους φορείς, θα βγουν από το τέλος του συνεδρίου. Πάντως, είναι ένας από τους πιο σπουδαίους θεσμούς, έτσι, που πραγματοποιούνται στην πόλη μας, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, κύριε Σπυρτούνια. Χαρά δικιά μας είναι από το Ελληνοαμερικανικό Κοινοβούλιο. Πραγματικά δραστηριοποιούμαστε, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, και σε πολλά άλλα πράγματα που κάνουμε στην πόλη. Σε τρεις εβδομάδες έχουμε το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας. Ήμασταν και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Δυναμικό παρόν. Και όσο μπορούμε, γιατί πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα εδώ στην περιφέρεια γενικά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, επιθυμεί να έχει δράσεις οι οποίες πραγματικά τους ενημερώνουν για όλα τις νέες πρακτικές, τις νέες, θα έλεγα, όλα τα νέα που βγαίνουν, ας πούμε, είτε από τον κόσμο των επιχειρήσεων, είτε από, θα έλεγα, από άλλες καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι καλό το ότι επισκεπτόμαστε όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι φορείς, και διεξάγουμε και προγραμματίζουμε, μάλλον, τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την επιχειρηματικότητα και γενικά για όλο τον κόσμο εδώ της περιφέρειας. Τι ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί από την εμπειρία σας και από την... Υπολογίζουμε ότι αυτό θα τελειώσει περίπου γύρω στις 8.30 ώρα. Καλώς εγώ τον πραγμάτων, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και καθυστερήσεις, όπως ξέρετε. Αλλά, εντάξει, νομίζω... Οπότε αύριο θα έχουμε, έτσι, την ευκαιρία να πούμε και για τα αποτελέσματα του συνεδρίου, που σίγουρα θα βοηθήσουν και στην οικονομία της χώρας μας, κύριε Σπυρτούνια. Αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς έχουμε ένα ευρύτατο δίκτυο, οπότε μπορούμε και από εκεί, αλλά και μέσω των συνεργατών μας, να ενημερώνονται για οποιαδήποτε είδηση μέσα στο συνεδρίο. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε θερμά που βρήκατε, έτσι, χρόνο, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη αυτή την στιγμή. Ωστόσο, μας κάνατε την τιμή να μας δώσετε, έτσι, μερικά στοιχεία από το συνέδριο.
Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή και συνέχεια. Πάλι καλησπέρα στους ακροατές. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, άλλωστε και ο Focus είναι μέσω επικοινωνίας, έτσι. Βέβαια. Είσαστε οδηγός επικοινωνίας, οπότε μεταξύ το εκτιμούμε και το ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Δική μας η χαρά και η ευχαρίστηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ.